Πάμε να δούμε ποια είναι η σχέση μας με τους πεζούς όταν κυκλοφορούμε στην πόλη. Ο κώδικας ούτως ή άλλως μας επιβάλλει στις διαβάσεις να σεβόμαστε, στις διαβάσεις πεζών να σεβόμαστε τους πεζούς. Στην πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει τη διάβαση έχουμε υποχρέωση να είμαστε ακίνητοι για να περάσει, να φανεί ξεκάθαρα και η δική μας συμπεριφορά, ότι στέκομαι για να περάσεις. Πέρα από τις διαβάσεις όμως, ειδικά όταν η κυκλοφορία είναι πυκνή, όπως τώρα, παραμονή Χριστουγέννων είναι τώρα που το κάνουμε, δεν υπάρχει λόγος να πάει στη διάβαση ο πεζός, ή μάλλον ο πεζός πρέπει να το κάνει, αλλά εμείς δεν έχουμε λόγο να του αρνηθούμε αυτό το δικαίωμα να περάσει απέναντι, την πρόθεσή του να περάσει απέναντι. Πάμε να δούμε κάποιες περιπτώσεις εδώ πέρα. Εδώ δεν μας βλέπανε. Είναι αυτό που λες, δεν είναι στη διάβαση. Προσοχή πρέπει να έχουμε σε σημεία που δεν φαίνεται αν υπάρχει ο πεζός, όπως εδώ. Εδώ που ήταν ξάφνιασμα να υπάρχει πεζός. Η πρόθεσή μας όμως θα πρέπει να είναι τέτοια που θα μπορούσε να φανεί κάποιος πεζός. Ειδικά με την πυκνή κυκλοφορία, προφανώς δεν έχουμε λόγο να ψάχνουμε μόνο τις διαβάσεις. Καλά είναι να τους ελευθερώνουμε, αφού έτσι και αλλιώς τα αυτοκίνητά μας δεν κινούνται με τέτοια πύκνωση, και αυτό μας νοιάζει ιδιαίτερα. Εάν μετά τη διάβαση δεν υπάρχει θέση ελεύθερη, δεν γινόμαστε ακίνητοι πάνω στη διάβαση. Αυτό συνήθως γίνεται στην κάτω διάβαση και στην περιφέρεια μπροστά. Φαίνεται τώρα η ακινησία των αυτοκινήτων έγινε πάνω στη διάβαση. Εάν δεν είναι ελεύθερη η επόμενη θέση, εμείς είμαστε άτυχοι για το γύρισμα που κάνουμε. Θα θέλαμε εκείνη η θέση να μην είναι ελεύθερη για να φανεί η αξία του τι ψάχνουμε. Τώρα βέβαια έχουμε ελεύθερη θέση εμείς. Ψάχνουμε να βρούμε τα λάθη σήμερα, όποιος μας βοηθήσει σε αυτά τα λάθη. Λοιπόν, φτάνουμε σε μια διάβαση. Εάν η επόμενη θέση της διάβασης δεν είναι ελεύθερη... Να το ξεκάθαρα, αυτό ψάχναμε. Λοιπόν, μετά τη διάβαση δεν υπάρχει θέση για μας. Που σημαίνει θα ελευθερωθεί η θέση, ακόμα δεν ελευθερώθηκε. Πολύ ωραία. Τώρα έχουμε πεζούς. Αλλά και χωρίς πεζούς θα μέναμε μέχρι να ελευθερωθεί η θέση μετά τη διάβαση. Έχουμε πεζούς εδώ, δεν γίνεται. Μαντάμ. Επίσης, δεν ωφελεί το να φύγουμε από αυτή τη θέση να πάμε να σταματήσουμε 5 μέτρα πιο μπροστά. Καλά είναι να περιμένουμε περισσότερους πεζούς. Πάμε τώρα να δούμε, εκτός από τις διαβάσεις, άλλες περιπτώσεις που θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε κάποιον πεζό ή να μην κινδυνεύσει κάποιος πεζός. Εδώ διαβάσεις δεν έχει, διαβάσεις πεζών. Δεν έχω λόγο να πάω να κάτσω εκεί μπροστά, εάν υπάρχει πεζός πλάγιά μας. Εδώ φαίνεται να μην υπάρχει, αλλά πολλές φορές πάμε και στεκούνα τους. Δεν ωφελεί. Το να περάσουμε εμείς αυτή τη θέση δεν ωφελεί. Εδώ συνήθως, όταν φτάσουμε να είμαστε το πρώτο αυτοκίνητο, έχει πολλά τέτοια σημεία ηχεία. Όταν είμαστε το πρώτο αυτοκίνητο, στην προσπάθεια να ελέγξουμε αν έρχονται αυτοκίνητα για να περάσουμε, οφείλουμε να το περιμένουμε βέβαια, σε εκείνη την προσπάθεια ξεχνάμε ότι υπάρχουν πεζοί που κάθονται και εκείνοι και περιμένουν όλο αυτό το πράγμα χωρίς να υπάρχει λόγος. Σε λίγο θα είμαστε εμείς το πρώτο αυτοκίνητο. Πριν γίνουμε λοιπόν το πρώτο αυτοκίνητο, να το. Εδώ υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πεζός εδώ πέρα. Όχι για το ατύχημα, αλλά να μην κάθεται μαζί μας να περιμένει αυτό. Είναι ξεκάθαρο τώρα ότι θα στεκόμαστε και τούτοι, ας μην περιμένουμε. Από εδώ και πέρα όσοι πεζοί φανούν πλάι μας θα στέκονται χωρίς λόγο και εκείνοι να περιμένουν τα οχήματα. Δεν υπήρχε λόγο να το κάνουμε αυτό.
υπήρχε πινακίδα που έλεγε περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Είναι μία που δείχνει παιδάκια, δρόμο, μπάλα, σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι ο χώρος που περνάμε, οδόστρωμα για τα οχήματα, ανήκει στους πεζούς περισσότερο, που σημαίνει δεν είναι καλοσύνη μας να τους αφήνουμε, είναι υποχρέωσή μας. Εδώ λοιπόν δεν θα έπρεπε να εμποδίσουμε κανέναν από όσους χρησιμοποιούν το χώρο. Υπήρχε η πινακίδα, δεν ξέρω, θα τη δείτε στη λήξη της αν δεν έχει χαθεί. Το λέω όχι μόνο για την περίπτωση τούτη, όπου υπάρχει αυτή την πινακίδα. Εδώ λέει έληξε. Περιοχή ήπιας κυκλοφορίας λεγόταν όλο αυτό το πράγμα, που σημαίνει κανονικά δεν θα αφήναμε αυτοκίνητα, αλλά είναι ανάγκη να τα αφήσουμε σε ένα χώρο που περισσότερο ανήκει στους πεζούς. Εδώ χωρίς να υπάρχει διάβαση πεζών, είναι σίγουρο ότι υπάρχουν πεζοί που δεν φαίνονται. Τα θέματα είναι δύο. Το βασικό είναι να μην χτυπήσει πάνω μας, καθώς δεν φαινόμαστε. Άρα με προσοχή, μήπως όντως υπάρχει κάποιος. Και το δεύτερο είναι μην τον έχουμε να περιμένει όση ώρα περιμένουμε και εμείς αυτοκίνητα. Από εδώ και πέρα είναι σίγουρο ότι αν τώρα πια είχαμε τύχει τελικά. Αν τώρα πια φανεί, κάναμε το σωστό. Άλλη μία διάβαση που πιθανότατα να στεκόμαστε πάνω της και να μας περιμένουν πεζοί χωρίς να είναι σωστό. Να το φαίνεται ότι πάνε πεζοί προς τη διάβαση. Εμείς είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να σταθούμε εκεί για να δούμε για οχήματα, αλλά πριν σταθούμε εκεί να δούμε πως τη χρειάζονται πεζοί και άλλοι που την θέλουν. Από εδώ και πέρα είναι ξεκάθαρο ότι θα εμποδίσουμε όποιον επόμενο φανεί. Πριν το κάνουμε όμως, σιγουρευτήκαμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κάποιος. Από εδώ και πέρα ασχολιόμαστε με τα οχήματα. Είναι ένα συνηθισμένο σφάλμα που κάνουν οι οδηγοί. Φαίνεται εκείνη την ώρα να έχουν αποκοπεί από την κυκλοφορία, ξεχνιούνται ίσως. Δεν ωφελεί να στέκεσαι και να έχεις τους πεζούς να στέκονται και εκείνοι, ενώ θα μπορούσαμε να τους ελευθερώσουμε. Αυτό που προσπαθήσαμε σήμερα, σε αυτή την βόλτα, ήταν να δείξουμε ότι πέρα από το να παρακολουθούμε τη ροή των οχημάτων, καλά είναι να σκεφτόμαστε την ανάγκη των πεζών να κινηθούν και εκείνοι. Πολύ δε περισσότερο άτομα με ειδικές ανάγκες κλπ. Μαμάδες με καρότσια. Δεν κερδίζουμε τίποτα το να πάμε 50-100 μέτρα πιο μπροστά και διευκολύνουμε την κυκλοφορία με το να διακόπτουμε την κίνησή μας, να διακόπτουμε την πορεία μας για να περνάνε και οι πεζοί και τα άτομα που αναφέραμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με πολιτισμό, έχει να κάνει και με ασφάλεια σε μερικές περιπτώσεις. Ένα επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να γίνει είναι να σεβαστεί κάποιο όχημα σε διάβαση τους πεζούς, οι πεζοί να νιώθουν ασφάλεια που είναι και στο χώρο τους, στη διάβαση, και κάποιος να προσπερνάει από δίπλα. Εκεί έχουμε ατύχημα. Ευτυχώς τέτοια φαινόμενα δεν είχαμε ποτέ εδώ. Ας το έχουμε υπόψη μας να μην συμβεί κάτι τέτοιο.